ευχαριστήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Τον αιώνων ποιητής και δεσπότης, έτων όλων υπερούσι αιώντος, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρο εκτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας, σι το μόνο δεσπότη. Του ναυτικού ομίλου εδώ πέρα στην είσοδο της πόλης, στην είσοδο του λιμάνιου μας. Και ελπίζω ότι του χρόνου τέτοιο καιρό, Πρόεδρε, εδώ πέρα δίπλα θα υπάρχει ένα εργοτάξιο αποκατάσταση του κτηρίου, χάρη στη δουλειά που έχει γίνει επί σειρά πάρα πολλών ετών από πολλές διοικήσεις, από προηγούμενες αρχές και από τους πολύ μεγάλους χορηγούς του ομίλου, τους ανθρώπους που δούλεψαν, που έδωσαν χρήματα, και ώστε να μπορέσει αυτή τη στιγμή, να μπορούμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε αυτό το τελευταίο πετραδάκι που ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να ξεκινήσουν σύντομα. Λοιπόν, και του χρόνου, χρόνια πολλά και πάντα νίκες στο ναυτικό ομίλο. Πάντα στις ευχές, τις εγκάρδιες, τις ολόψυχες για τις επιτυχίες τις οποίες σημειώνει ο ναυτικός όμιλος Κύρου, για τις διακρίσεις και για την εξαιρετική συγκυρία της φετινής χρονιάς, όπου επιστρέφει από ό,τι φαίνεται και ευωδώνονται οι προσπάθειες πολιετής να επιστρέψει στην έδρα του και να χαρούμε και πάλι το εξαιρετικό αυτό κτίριο των εγκαταστάσεων του ναυτικού ομίλου λειτουργικό. Καλή τη ζωντανή διαφήμιση διαχρονικά του νησιού μας. Έχουμε χρέος να κάνει ο καθένας από το πόστο που έχει και από τη σκοπιά την οποία κινείται ό,τι καλύτερο μπορεί για αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια της διοίκησης του ναυτικού ομίλου. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, όση ώρα καθόμουν εκεί έβλεπα τα νέα πρόσωπα σε αντιπαραβολή με το θεριό σήμερα του Βασίλη του Μαδονή. Ποια είναι η ιστορία, πώς περνάνε τα χρόνια, αλλά τελικά